να πω αντί για ανέκδοτο κάποιες ματινάδες της Δέσποινας που έχει πει την ημέρα που πεθαίνει ο Γιώργης ο Σταυρακάκης η Μιχαλόμπας. Η ματινάδα λέει η Δέσποινα, η ματινάδα σήμερα μαυροντημένη κλαίει. Έχασα τον πατέρα μου στο μυρολόι λέει. Αυτή τη ματινάδα έβγαλε και όταν την άκουσε ο Γιώργης ο Σαριδάκης της απάντησε η ματινάδα ορφάνεψε μα μόνο από πατέρα, γιατί η σπαντιδάκη ζει που είναι η μητέρα. Θα πρέπει κυρίες και κύριοι να σας πω ότι 40 μέρες μέχρι να σαραντήσει ο Μιχαλόμπας, τον οποίον ελάτρευε η Δέσποινα, μου έστελνε κάθε μέρα η Δέσποινα μία ματινάδα. Τις έχω στο αρχείο μου και έχω πει στα παιδιά μου, τώρα που υπάρχει τεχνολογία, να βγουν στο διαδίκτυο και να υπάρχουν σε μια ιστοσελίδα για την νεολαία της Κρήτης. Ακούστε τρεις ματινάδες μόνο. Πού είσαι? Έχει πεθάνει, επαναλαμβάνω, και κάθε μέρα μου στέλνει μία. Μια μέρα μου γράφει, πού είσαι που ήρθε η χειμωνιά και έφυγε η ηλιακάδα, να περιγράψεις τον καιρό με μια σου ματινάδα. Μια άλλη μέρα, αν ερωτάς με τι καρδιά ακόμα σε λατρεύω, έχω αυτή που άφηκες άρρωστη και γιατρεύω. Και φεύγουνε δίχως νόημα, είπε μια άλλη φορά, οι Κυριακές και οι σχόλες, χωρίς εσένα ασήμαντες είναι οι μέρες όλες. Και όταν συμπληρώθηκαν οι 40 μέρες, μου έστειλε αυτήν. Ποιος θα το λύσει άραγε το πρόβλημα του Άδη? Γιάντα χωρίζει αλίπητα δύο κόσμους, το σκοτάδι.